Καλησπέρα φίλοι, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Θα ξεκινήσουμε τρία επεισόδια για να σας δείξω μετά από παρακλήσεις φίλων για το πώς θα σκοτώσουμε τα πρώτα boss στο Terraria. Το πρώτο εύκολο boss είναι το Eye of Cthulhu, το μάτι of Cthulhu. Το δεύτερο είναι ο Destroyer και το τρίτο είναι ο Skeleton King, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε στο πρώτο tutorial για το πώς θα σκοτώσουμε το Eye of Cthulhu. Αλλά για να τα σκοτώσουμε πρέπει πρώτα να καταφέρουμε να τα κάνουμε summon, να τα καλέσουμε. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε το summon μας, όπως βλέπετε βέβαια εσείς όταν είστε σε μικρά level, δεν θα έχετε τα αντικείμενα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σας δείξω τον τρόπο. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε πρώτα αυτά εδώ τα μάτια. Λοιπόν, αυτά εδώ τα μάτια, τα ματάκια, μόλις τα σκοτώσουμε, εκτός από τα χρήματα που πετάνε, πολλές φορές μας πετάνε κάποια αντικείμενα τα οποία λέγονται lenses, φακοί. Λοιπόν, και να σας δείξω ακριβώς πως είναι αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή εσείς απλά σκοτώνετε αυτά τα υπτάμενα μάτια και παίρνουμε εδώ αυτό που λέει lens. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει ένα στόκ εδώ με 80 φακούς. Εσείς πρέπει να σκοτώσετε και να έχετε τουλάχιστον 10 φακούς στο inventory σας. Λοιπόν, με το που μαζέψετε 10 φακούς, 10 lenses, θα... Εδώ βλέπετε τον αδερφό μου να σκοτώνει αβέρτα ό,τι κινείται. Λοιπόν, με το που σκοτώσετε 10 τερατάκια και σας πέσουν 10 φακοί, τα στακάρετε και ψάχνετε να βρείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ στο αριστερό κομμάτι της οθόνης κάτω, κάποιους βωμούς με κάποια δόντια που μοιάζουν σαν κεφάλι από σκουλίκια. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι βωμοί οι οποίοι πρέπει να πας βράδυ αφού σκάψεις πρώτα. Πάμε λίγο προς τα κάτω να σας δείξω και να τους ανοίξεις. Είναι σαν workbench στην ουσία, σαν μπάγκι εργασίας με τους οποίους μπορείς να κατεβάσεις και να πάρεις το αντικείμενο που θα σε βοηθήσει να κάνεις summon το τέρας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πάμε λίγο, σκάψαμε λίγο να τα ανοίξουμε. Να κάνουμε χώρο πρώτα στο inventory μας με πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Ας βάλουμε και ένα πυρσό να βλέπουμε. Λοιπόν, με το που... αυτόν δεν το χρειάζομαι, ας τον βάλω εδώ. Με το που πατήσουμε δεξί κλικ επάνω, βλέπετε εδώ στην άκρη, στο αριστερό μας μέρος, τι μας επιτρέπει να φτιάξουμε. Μας επιτρέπει να φτιάξουμε πυρσούς, wood platforms, workbench και να πάρουμε το suspicious looking eye. Αυτό εδώ το αντικείμενο, το suspicious looking eye, πρέπει να θα μας βοηθήσει να κάνουμε summon, να καλέσουμε το πρώτο boss. Τα boss στο παιχνίδι που κάνουμε summon στην αρχή είναι τρία. Είναι το Eye of Cthulhu, όπως είπα, το Demolish Elite Destroyer of Worlds, το Worm, ένα σκουλίκι και ένα σκελετός. Λοιπόν, το πρώτο boss το κάνουμε summon παίρνοντας αυτό εδώ. Βασικά το αλλάξανε, μάλλον δεν χρειαζόμαστε 10, με συγχωρείτε γιατί έχει γίνει ένα patch και τα έχουμε χάσει λίγο. Χρειαζόμαστε 6 φακούς. Οπότε, όπως βλέπουμε, μπορούμε να πάρουμε από ένα έως όσα θέλουμε. Επίσης, αν δεν καταφέρετε, αν και νομίζω ότι τους φακούς μπορείτε να τους συγκεντρώσετε πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή κάθε βράδυ βγαίνουν αυτά τα μάτια έξω και μπορείτε να σκοτώσετε όσα θέλετε, τους φακούς αυτούς μπορείτε, μάλλον όχι τους φακούς, με συγχωρείτε, τα μάτια αυτά, τα suspicious looking eye, υπάρχουν, αν ψάξετε στην περιοχή, στον κόσμο σας, υπάρχουν μέσα σε σεντούκια. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε σε κάποια σεντούκια, οπότε σε μυστικά δωμάτια μέσα στον κόσμο του Terraria, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρείτε. Να το μάτι που σκοτώνουμε για να πάρουμε τους lenses. Ορίστε, όπως είδατε τώρα έπεσε ένας φακός εδώ κάτω, τους οποίους τους μαζεύετε. Λοιπόν, οπότε πρώτο βήμα, πρέπει να σκοτώσετε αυτά τα μάτια.
Δεύτερο βήμα, με το που μαζέψετε 6 φακούς, παλαιότερα ήταν 10, τώρα με το τελευταίο patch το άλλαξαν, πρέπει να μαζέψετε 6 φακούς, πηγαίνετε κάτω στον βωμό, να σας το ξαναδείξω λίγο, και πατώντας δεξί κλικ επάνω του, παίρνετε το suspicious looking eye με 6 μάτια, με 6 φακούς. Λοιπόν, για να κάνουμε summon το Eye of Cthulhu χρειάζεται μία βασική προϋπόθεση, να είναι νύχτα. Και δεύτερη μάλλον βασική προϋπόθεση, να έχουμε καλά όπλα. Επειδή εγώ και ο αδερφός μου, όπως μπορείτε να δείτε και από τα αντικείμενα που έχουμε, έχουμε πάρει τα καλύτερα αυτή τη στιγμή αντικείμενα, δηλαδή από αξίνες, από όπλα, τα καλύτερα όπλα που υπάρχουν στο παιχνίδι, και με damage και με... εδώ βλέπετε μια επίδειξη των όπλων από τον Παρασκευά. Εσείς στα πρώτα level, για να μπορέσετε να μπείτε στο hard mode, στην αρχή δεν θα έχετε τόσο καλά όπλα, να το θέσω απλά. Οπότε θα είναι δύσκολο να σκοτώσετε εύκολα αυτά τα τέρατα. Αλλά θα το κάνετε όπως το κάναμε και εμείς, γιατί και εμείς το καταφέραμε με τον δύσκολο τρόπο. Λοιπόν, επόμενη προϋπόθεση είναι να κατασκευάσουμε αρκετά campfires, δηλαδή να βρούμε ένα ίσιο μέρος που να μπορούμε να κινηθούμε και να κατασκευάσουμε όσο πιο περισσότερα campfires μπορούμε. Δηλαδή να φτιάξουμε μια δική μας τεχνητή πλατφόρμα και πάνω σε αυτήν, εδώ, αν μπορείς πάρει πάλι, κάνε λίγο μερικά campfires ρε και βάλε. Λοιπόν, όσο φτιάχνω εγώ την πλατφόρμα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μερικά campfires τα οποία, επειδή τουλάχιστον εσείς που είστε σε μικρά level, θα τα βρείτε λίγο σκούρα, θα σας βοηθήσουν να χυλάρεστε. Λοιπόν, και τώρα αφού ετοιμάσουμε τα campfire μας, νομίζω πρέπει να βάλω κι άλλα για να ετοιμάσω κι εγώ μερικά. Λοιπόν, έβαλε ο Παρασκευάς, εντάξει. Λοιπόν, ας πετάξω αυτά, δεν τα χρειάζομαι. Πατάμε επάνω στο suspicious looking eye και κάνουμε summon το μάτι του Κθούλου. Λοιπόν, και όπως βλέπετε έρχεται το μάτι. Τα boss μετά από το τελευταίο patch έγιναν πιο δύσκολα. Αν θες πάρει λίγο πιο σιγά για να... Λοιπόν, το μάτι εδώ έχει δύο φάσεις. Είναι στα πρώτα level πολύ δύσκολο να το σκοτώσετε. Μην το βλέπετε ότι το σκοτώνουμε τόσο εύκολα. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να σας το δείξουμε χωρίς αντικείμενα, αν και κάποια στιγμή μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, με το που φτάσεις σε ένα minimum ζωής, το μάτι βγάζει δόντια και είναι λίγο πιο επιθετικό. Τα campfire σας βοηθάνε, επειδή είναι πολύ επιθετικό και πεθαίνει σχετικά δύσκολα στα μικρά level, σας βοηθάνε να κάνετε regeneration τη ζωή σας. Λοιπόν, με το που σκοτώσουμε το μάτι του Κθούλου μας δίνει αρκετά αντικείμενα, όπως πολλά από αυτά τα αντικείμενα, παιδιά, είναι τα Unholy Arrows και κάποια άλλα πραγματάκια χρήσιμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάπως έτσι καταφέρνουμε να κερδίσουμε το μάτι του Κθούλου και να το σκοτώσουμε. Απλά επειδή τα αντικείμενα μας είναι πολύ καλά, συνήθως θα σας πάρει λίγο παραπάνω ώρα. Οπότε, τρία βήματα. Πρώτον, σκοτώνετε τα μικρά ματάκια το βράδυ για να πάρετε τους φακούς. Βρίσκετε τους βωμούς κάτω και παίρνετε τα suspicious looking eyes όσα θέλετε. Καλό θα ήταν να το κάνετε πολλές φορές, γιατί συνήθως θα πεθάνετε αρκετές φορές. Οπότε με το που πεθάνετε, το μάτι αυτό πεθαίνει. Το κάνεις ξανά σάμον. Ναι, ο αδερφός μου το ξανά έκανε σάμον. Αλλά επειδή μάλλον έρχεται η μέρα, εξαφανίστηκε. Brilliant. Λοιπόν, τρίτο βήμα, κάνουμε τα campfire μας και όταν είναι βράδυ και μόνο κάνουμε call στο μάτι of Cthulhu. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο boss. Για να μπορέσουμε να περάσουμε στο hard mode πρέπει να σκοτώσουμε τα τρία boss, τα βασικά του τεράρια, και να κάνουμε στο τέλος, αφού βρούμε την κόλαση στο τεράρια, να κάνουμε summon το wall of flesh, ένα τεράστιο πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν πέφτει με τίποτα, ώστε να περάσουμε στο hard mode. Λοιπόν, και θα σας εξηγήσω στην πορεία τι είναι το hard mode. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο video tutorial πώς να νικήσουμε το πρώτο boss, Eye of Cthulhu.
Μείνετε συντονισμένοι για να δούμε και τα επόμενα tutorial για το τι γίνεται. Να είστε καλά, Κώστας, check it now. Γεια σας.